Πρεμιέρα σήμερα για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον 2, το οποίο προβλέπει επιδότηση σε 25.000 νοικοκυριά για ανακαίνιση σπιτιού, ενώ αναμένεται να διατεθούν συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης. Έτσι, το κράτος επιδοτεί τους ωφελούμενους, τους ιδιώτες, για να κάνουν διάφορες παρεμβάσεις στην κατοικία τους, οι οποίες εξοικονομούν ενέργεια. Ο γενικότερος στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα ελληνικά σπίτια. Δηλαδή, ξέρουμε πόσο έχει ανέβει το κόστος για ψύξη και θέρμανση χειμώνα-καλοκαίρι στα σπίτια μας και πόσα προβλήματα είχαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με την ψύξη και τη θέρμανση του σπιτιού μας. Το πρόγραμμα Εξοικονόμησης Κατοίκων επιδοτεί παρεμβάσεις που θα μας γλιτώσουν χρήματα προκειμένου να έχουμε ζέστη στο σπίτι μας το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι αντίστοιχα. Οι αιτήσεις που ξεκινούν σήμερα αφορούν μεταξύ άλλων και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων θα κυμανθεί στα 241 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι παρεμβάσεις, συνυπολογίζοντας τη συνεισφορά των ιδιοκτητών, θα φτάσουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργασίες που επιδοτούνται είναι αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλαγή κουφωμάτων. Τα παλιά κουφώματα αλλάζουν σε νέα ενεργειακά κουφώματα με θερμομονωτικά τζάμια. Δεύτερον είναι η αλλαγή λέβητα καυστήρα. Μπορεί να βάλει έναν καινούριο λέβητα καυστήρα είτε να αλλάξει το παλιό, οι οποίοι μπορεί να επιλέξει από λέβητες πετρελαίου συμπύκνωσης, λέβητες πέλετ, ξυλολέβητες, λέβητες υγραερίου ή φυσικού αερίου ή και ακόμη αντλία θερμότητας που χρησιμοποιείται, μπαίνει αρκετά και σήμερα. Από εκεί και πέρα έχουμε τις θερμομονώσεις γενικά, θερμομόνωση τείχων, θερμομόνωση πιλωτή σε οικοδομή, θερμομόνωση της ταράτσας, του δώματος, θερμομόνωση κάτω από κεραμίδια και εσωτερική θερμομόνωση. Συνεχίζουμε με τον ηλιακό συλλέκτη. Έχουμε 6 μήνες και παραπάνω από 6 μήνες ηλιοφάνεια στη χώρα μας, οπότε μπορεί να βάλει έναν νέο ηλιακό συλλέκτη σύγχρονο είτε να αλλάξει τον παλιό και οπότε να εξασφαλίσει και ζεστό νερό χρήσης μέσα στο σπίτι του. Έχουμε αλλαγή κλιματιστικού ή εγκατάσταση νέων κλιματιστικών. Κυκλοφορούν στην αγορά πάρα πολύ καλά πλέον αθόρυβα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης α3+, τα οποία επίσης δεν εξοδεύουν πολύ ρεύμα για να λειτουργήσουν. Και τέλος μπορεί να επιλέξει και από συστήματα σχίασης, δηλαδή τέντες, να επιδοτηθεί για να βάλει τέντες στο σπίτι του, να προστατευτεί από τον ήλιο. Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, ο οποίος θα πρέπει να τις καταγράψει τις προτινόμενες παρεμβάσεις, εκδίδοντας το Α πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ΠΕΑ. Δικαιούχοι είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν ένα διαμέρισμα ή ένα σπίτι, το οποίο είναι κύρια κατοικία τους και ηλεκτροδοτούμενο. Από εκεί και πέρα, ο καθένας δεν μπορεί να κάνει μια αίτηση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης κατοίκων. Από εκεί και πέρα, το αν θα εγκριθεί στο πρόγραμμα ή όχι, αυτό γίνεται έλεγχος του ακινήτου, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Οπότε παίζει ρόλο η παλαιότητα του σπιτιού, τι πραγματικές ανάγκες έχει και τα εισοδηματικά κριτήρια, το εισόδημα του ωφελούμενου. Το ενδιαφέρον είναι πραγματικά τεράστιο. Ήταν τεράστιο και το Μάρτιο του 2018 όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2 μετά από πολλά χρόνια και τώρα πολλοί κόσμος είδε τα ωφέλη που έχουν τα σπίτια που εντάχθηκαν και τι χρήματα πλέον γλιτώνουν οι ωφελούμενοι που μπήκαν στο Εξοικονομώ 2, οπότε ξεσηκώθηκαν και οι υπόλοιποι, να το πω έτσι, μια πρώτη τάξη ευκαιρία να ανακαινήσουν και να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα σπίτια τους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αφορά κύριες κατοικίες, αλλά και ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία, για παράδειγμα καταστήματα. Το Εξοικονομώ Κατοίκων αφορά μόνο την πρώτη κατοικία ή μπορεί να κάνει κάποιος αίτηση για την εξοχική του κατοικία? Καλώς ή κακώς αφορά μόνο την κύρια κατοικία κάποιου. Έτσι, θα πρέπει να είναι η κύρια κατοικία του ωφελούμενου ή στην περίπτωση που ο ωφελούμενος νοικιάζει το σπίτι σε κάποιον, δηλαδή έχει ένα διαμέρισμα και το εκμεταλλεύεται, σε εκείνη την περίπτωση θα πρέπει να είναι η κύρια κατοικία του ενοικιαστή. Η κατοικία πρέπει επίσης να υφίσταται νόμιμα, να έχει καταταχθεί βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και τέλος, η επιδότηση για τις παραπάνω εργασίες μπορεί να φτάσει έως και το 70% του συνολικού κόστους.